Καλημέρα. Τι παράγοντα φτιάχνετε εδώ πέρα, γέλατε να μου τα πείτε. Εδώ θα ξεκινήσουμε από τη Λουτσιάνα, η οποία είναι στην υποδοχή. Α, καλά, έχετε πολύ ωραία πράγματα. Και γλυκάκια βλέπω, ε. Ναι. Και αγγλικά και γλυκά. Όποιος θέλει να πάρει παραγγελία. Ναι, για το σχολείο είναι αυτό. Για ξανά και στο σχολείο. Και τα φτιάχνετε όλα εδώ, έτσι δεν είναι. Τα φτιάχνουμε όλα εδώ. Επαγγελματικούς κόσμους. Δωρεάν του Ιδρύματος Γιάννης. Βεβαίως και θα με κεράσετε. Είμαστε η ομάδα της επιχείρησης της Reviews. Reviews τι σημαίνει. Ξανασυνοποιούμε. Ανακυκλώνουμε παλιά σκεπή. Πήραμε τα κουτάλια. Πήραμε τα κουτάλια και τα έχουμε κάνει κρεμά στα μαξιλίδια, τα έχουμε μιλήσει. Αυτές είναι ωραίες αλπάρες για τις οποίες τόσα έχω ακούσει. Εμείς τώρα θα κάνουμε e-shop και θα μπορούμε να τις πουλάμε και σε διάφορα καταστήματα με την Ελλάδα. Σπουδαία δουλειά κάνετε και μπορώ να κοιτάξω και εγώ να σας βοηθήσω στη διάθεση των. Μακάρι. Το θέλουμε πολύ να πω. Δηλαδή, να ανοίξουμε θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, να ο Ιωσήφ είναι από τα παιδιά που τελειώνουν φέτος. Ναι. Και θέλουμε πάρα πολύ να ανοίξουν θέσεις εργασίας για να μπορεί να δουλέψει. Και ο Ιωσήφ και ένα σωρό παιδιά που τελειώνουν το σχολείο. Εάν διάλεγα αυτό, θα διάλεγα. Να είναι όλα καλά, εύχομαι και να φύγει ο κορονοϊός, να φύγει, να σπάσει ο κύκλος και να μου γίνουν όλα τα κανονικά. Γιατί εκπαιδεύονται στο να παίρνουν παραγγελίες, να φτιάχνουν καφέδες, να σερβίρουν και να συναναλλάσσονται με χρήματα. Α, μάλιστα. Και ουσιαστικά κάνουμε μια προσομοίωση της εξωτερικής καφετέριας. Φτιάξε ένα καφεδάκι τότε ή όχι. Τι καφετέρια. Ένα εσπρεσάκι. Σκέτο. Σκέτο στρέτ. Εδώ, για σας. Το καφέ είναι εξαιρετικό. Αυτό που με ενδιαφέρει παραπάνω να καταλάβω είναι τι παραπάνω μπορούμε εμείς να κάνουμε ως πολιτεία για να ενισχύσουμε συνολικά την ειδική αγωγή, παίρνοντας μαθήματα από τα δικά σας καθημερινά βιώματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή μαθητές που έρχονται από όλα τα μέλη της Αθήνας. Δηλαδή έρχονται από Γαλάτσι, Παθήσια. Έχουμε δρομολόγια που μισθώνονται από την περιφέρεια 10 λεωφορεία και 13 ταξί. Όλο αυτό η συσσόρευση μπορεί κάπως πρέπει να λυθεί. Στην ουσία, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτή είναι μια δομή η οποία είναι πιο μεγάλη από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ακριβώς. Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των μαθών.